Πάμε να καλωσορίσουμε για να πάμε στην, καλό απόγευμα Γιώργο, στην πολιτική συζήτηση, και αυτά πολιτικά είναι, όλα αυτά είναι πολιτικά. Δυστυχώς, που θα έπρεπε να είναι λυμμένα αυτά τα ζητήματα και να βρουν άλλα πεδία για να τσακωθούν οι πολιτικοί. Πάμε να καλωσορίσουμε την πρώην Υπουργό και Βουλευτή, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Γεια σας, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχήν, όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, να το περάσουμε γρήγορα. Γιατί επιλέξατε χθες η νομαρχιακή να γίνει κλειστή και όχι ανοιχτή για τα μέσα, όπως έγινε η αντίστοιχη την ίδια ακριβώς ώρα στη Λάρισα? Είχατε κάτι να κρύψετε? Όχι, δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια επιλογή της συντονίστριάς μας, της κυρίας Κατσαρδί. Τώρα το λόγο ακριβώς δεν τον ξέρω. Αυτή ήταν η επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, έγινε η νομαρχιακή. Κράτησε αρκετές ώρες. Ολοκληρώθηκε κατά τις 10. Τι έχει συμβεί με εσάς, κυρία Χρυσοβελώνη? Και μετά θα πάμε στο τι έχει συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι κάνατε καταγγελίες με περιεχόμενο ασυνήθιστο. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα σύστημα που είναι αδιάβλητο. Εσείς είπατε πως μπορεί και να είναι διαβλητό. Εσείς και χθες, μιλώντας στους συναδέλφους, είπατε πως θα ζητήσετε επανακαταμέτρηση, όχι γιατί αμφισβητείτε την κατάταξη, αλλά για να δείτε πόσα άκυρα, σε ποιες περιοχές, μιλήσετε συγκεκριμένα για τη Νέα Ιωνία, και το Νέα Ιωνία μπορεί από πίσω να έχει συνειρμούς που ακυρώθηκαν ψηφοδέλτια με σταυροδοσία δική σας, και πάει λέγοντας. Τι έχει συμβεί? Εσείς καταγγέλλετε έναν μηχανισμό μέσα στο ίδιο σας το κόμμα? Όχι, που πολέμησε την υποψηφιότητά σας. Θέλουμε να τα καταλάβουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εγώ αιτήθηκα την επίδειξη των ψηφοδελτίων όλων του ΣΥΡΙΖΑ, την καταμέτρηση των σταυρών και κυρίως επικεντρώθηκα στα άκυρα ψηφοδέλτια. Και για ποιο λόγο επικεντρώθηκα? Γιατί θα είχατε ακούσει ότι 3-4 μέρες πριν από τις εκλογές κυκλοφόρησε ένας πάρα πολύ μεγάλος, ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ψηφοδελτίων με κόκκινο χρώμα γύρω, δίπλα από το όνομά μου. Βεβαίως καταβλήθηκε, ήταν μια τεράστια προσπάθεια να τα πάρουμε πίσω όλα αυτά τα ψηφοδελτία. Δηλαδή, επί 2 μέρες αντί να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, ασχολούμασταν με το να συγκεντρώσουμε πίσω τα ψηφοδέλτια. Τα άκυρα ψηφοδέλτια. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να δω αν υπήρξαν άκυρα και μέσα στην κάλπη, γιατί όλα αυτά κάτι υποδηλώνουν. Από την άλλη πλευρά, θέλω πολύ καλά να ξέρω, να γνωρίζω, έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό, μετά από 4 χρόνια αγώνα και έτσι πολύ έντονη διαδρομή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πώς κινήθηκαν οι τάσεις και μεταξύ των υποψηφίων και οι σταυροδοσίες σε διάφορες περιοχές. Αυτό και μόνον. Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση την κατάταξη και πιστέψτε με ειλικρινά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία 10 ψηφοδέλτια πάνω, 10 ψηφοδέλτια κάτω, κι αν υπάρχουν. Όμως, επειδή μετά τις 25 Ιουνίου, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, θα πάνε να συζητήσουμε κάποια πράγματα, νομίζω ότι και εγώ έχω όλο το δικαίωμα να σκεφτώ και να καθορίσω τη δική μου πορεία. Αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το είπατε μονορούφι, αλλά εγώ θέλω διευκρινήσεις όπως το περιγράφετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται διευκρινήσεις καθόλου. Η αγωνία σας περιορίζεται στα άκυρα ψηφοδέλτια που είχαν κυκλοφορήσει πριν τις εκλογές με το ακατάλληλο χρώμα, ή θεωρείτε ότι μπορεί να ακυρώθηκαν για ψηφοδέλτια που μπορεί να είχαν μονοσταυρία στη Χρυσοβελώνη? Όχι, δεν εννοώ κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στους δικαστικούς λειτουργούς και στις εκορευτικές επιτροπές. Μου απαντάτε σαν να βάζω τα δεδομένα εγώ. Εγώ, για να γίνει πιο καθαρή εικόνα, βάζω ερωτήματα, όχι δεδομένα. Επειδή βλέπω μου είναι απαντάτε. Είναι λίγο σαν να με μαλώνετε. Εγώ ερωτήματα. Ωραία. Καθόλου. Ωραία. Καθόλου. Πιθανό να είναι λίγο αυστηρός ο τόνος. Και σας ζητώ συγγνώμη, εγώ δεν βάζω κανένα δεδομένο. Ναι. Τα δεδομένα θέλουμε να τα πάρουμε από εσάς. Δεν πρέπει λοιπόν να ξέρω εάν μέσα στην κάλπη βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός ψηφοδελτίων με κόκκινο σταυρό, γιατί αυτό κάτι υποδηλώνει. Σαφέστατα. Λέω, αναζητάτε και ψηφοδέλτια που μπορεί να ακυρώθηκαν και να ήταν με το σωστό χρώμα? Όχι. Επικεντρώνουμε στα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Πάμε τώρα να δούμε. Ναι. Και βεβαίως έχω κάθε δικαίωμα να ξέρω πώς κινηθήκαν οι σταυροδοσίες, πώς κινηθήκαν οι τάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να το ξέρω για να καθορίσω και τη μετέπειτα πορεία μου. Βεβαίως. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε τώρα μια δήλωση που την κάνατε και την προηγούμενη εβδομάδα, αμέσως μετά τις εκλογές, και αυτή την εβδομάδα χθες και τώρα πριν από λίγο, ότι αφού υποθούν όλα και συναντήσω τον κύριο Τσίπρα, είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Ή συνομιλήσω με τον κύριο Τσίπρα. Μπράβο. Γιατί έχει βεβαρημένο πρόγραμμα, γι' αυτό θα το πάρετε λέω. Τις... Ναι. Τότε θα πάρετε τις αποφάσεις. Σας φαντάζομαι αυτά μιλάτε μετά. Εννοείται. Από τις εκλογές. Τώρα είμαστε στον αγώνα όλοι μαζί και συντεταγμένα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που σας προβληματίζει για το αν θα παραμείνετε. Δεν είπα αν θα παραμείνω στο κόμμα. Είναι... Είπα εγώ πώς θα πορευτώ στη συνέχεια. Δεν είπα αν θα παραμείνω ή δεν θα παραμείνω στο κόμμα. Τη δική μου πορεία γενικότερα και στην πολιτική, άμα θέλετε. Αλλά αυτά δεν είναι του παρόντος. Α. Όχι. Δεν είναι του παρόντος αυτά. Και δεν ενδιαφέρουν, ξέρετε κάτι, δεν ενδιαφέρουν και κανέναν. Τι θα κάνω εγώ, λίγο ενδιαφέρει. Εσείς δηλαδή θα βγείτε περιοδίες κανονικά. Εννοείται. Η κυρία Κατσαρδί μας είπε σήμερα ότι αποφασίσετε να μην πηγαίνετε, να μην πηγαίνετε ομάδες, γκρουπάκια. Η κάθε μια, ο καθένας σας να πηγαίνει και να συναντάει. Χρυσοβελώνει σήμερα στην Αγριά, λέω εγώ, κάποιος άλλος. Και επίσης να κάνουμε και διάφορα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε Πολύς, αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξουμε εν κινήσει. Δηλαδή να κινηθούμε συντεταγμένα, να επικοινωνήσουμε καλύτερα στον κόσμο το πρόγραμμά μας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό ο κάθε ένας υποψήφιος να τοποθετηθεί ανάλογα με το γνωστικό του αντικείμενο. Π.χ. σε μένα τα θέματα που αφορούν στη δικαιοσύνη. Την αλλαγή του πτωχευτικού νόμου, τα θέματα των πληστηριασμών, τα οποία δυστυχώς τώρα οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί έχουν ξεκινήσει σωριθών. Ποια είναι η δική μας, αν θέλετε, πρόταση, τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που εμείς είμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Γιατί μία από τις αιτίες για τις οποίες χάσαμε είναι και η κακή, αν θέλετε, επικοινωνία ή, να το πω διαφορετικά, ο ελλιπής τρόπος μετάδοσης των θέσεων του προγράμματός μας στον κόσμο. Άρα λοιπόν αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Και αυτό από τη δική μου την πλευρά θα κάνω. Ελάτε λίγο να δούμε μαζί πώς εσείς ορίζετε τα λάθη που έφεραν αυτό το χαοτικό 20%. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο το οποίο είναι σημαντικό και είναι γεγονός είναι ότι το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλει τη δική της ατζέντα και να επενδύσει, αν μου επιτραπεί να πω, καλλιεργώντας το φόβο στους πολίτες, δηλαδή ποιο φόβο, ο οποίος φόβος συνδυάζεται με το δεύτερο λόγο που θα σας πω στη συνέχεια. Ότι καλά είμαστε τώρα, καλά έχουμε συνηθίσει με αυτή την τακτική, ότι εν πάση περιπτώσει η ρητορική, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ και για το θέμα της απλής αναλογικής, η οποία ήταν λανθασμένη, μπορεί να οδηγήσει σε περίπτωση που έχει το προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει μια πολιτική αστάθεια. Αυτό το χρησιμοποίησε πάρα πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη αιτία είναι η αναγκαστική, αν θέλετε, επιλογή της υπεράσπισης της απλής αναλογικής, στην οποία όμως θεωρώ ότι δώσαμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτήν την οποία θα έπρεπε. Διότι για να δώσεις μεγάλη βαρύτητα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις σχηματίσει τους κατάλληλους συσχετισμούς και να είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν ευήκο αότα από τα όλα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συνεργαστούν. Κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε. Το τρίτο είναι ότι ήμασταν μακριά, θα σας πω εγώ, από τον κόσμο. Δεν αφουγκραζόμασταν ούτε τις ανάγκες, ούτε τις ανησυχίες, ούτε τους προβληματισμούς των ανθρώπων. Δεν επικοινωνήσαμε τις θέσεις μας και κυρίως τις λύσεις που προτείνουμε στον κόσμο για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και βεβαίως πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξαν και τα λάθη και οι δηλώσεις λανθασμένες. Πριν φύγουμε από αυτό, από το 3 που ήμασταν, τι μεσολάβησε ώστε να χάσετε την επαφή, την πραγματική, την ουσιαστική επαφή, να φουγκραστείτε, να χρησιμοποιήσω το ίδιο ρήμα με εσάς, τον κόσμο? Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα, ότι δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος, μιλούσαμε συνεχώς για κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βεβαίως με Πρωθυπουργό τον Αλέξο Τσίπρα. Αλλά όταν τα λες αυτά. Ήταν λάθος, λέτε, να εστιάζετε. Να εστιάζουμε εκεί τη στιγμή κατά την οποία δεν είχαμε εξασφαλίσει τις συνεργασίες για τις οποίες μιλούσαμε στον ελληνικό λαό. Κάτι το οποίο βεβαίως καλλιέργησε στον ελληνικό λαό μία φοβία ότι αν είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια πολιτική αστάθεια. Και το δεύτερο είναι
η ελλειπής επικοινωνία των θέσεών μας και του προγράμματος μας, σε συνδυασμό βεβαίως με το γεγονός ότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές ακούστηκαν κάποιες απαράδεκτες δηλώσεις, απαράδεκτες, αν παραπέμπω στον κύριο Κατρούγκαλο, παραπέμπω στην κυρία Φωτίου, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια περίεργη κατάσταση, ας πούμε, στους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να επαναπροσεγγίσουμε τον κόσμο. Πρέπει να επαναπροσεγγίσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Και επίσης κάναμε και κάτι άλλο. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το τι κάνει και τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ενδεχομένως και τι κάνει και λέει το ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα έπρεπε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το να προβάλλουμε τις θέσεις του κόμματός μας, οι οποίοι έχουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και ρεαλιστικό και κοστολογημένο και μπορεί να εφαρμοστεί και μπορεί να οδηγήσει στην ελάφρυνση και στην διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό λοιπόν πρέπει να επικοινωνήσουμε στους πολίτες και αυτό θα κάνουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ενότητα το διάστημα το οποίο μας απομένει. Μάλιστα. Ποιος είναι ο στόχος τώρα? Κοιτάξτε, είναι να δείτε. Να κρατήσετε, να διατηρήσετε τα ποσοστά, να τα αυξήσετε. Καταρχήν. Διότι καταλαβαίνουμε ότι και αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι θέλει να σας διεμβολήσει και να καταστεί εκείνο η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν λέω ότι είναι εφικτό, αλλά δεν μπορεί να μοιάζει και ανέφικτο πια. Λοιπόν, καταρχήν, όταν πας σε μια καινούργια μάχη, σε μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση, όπως πολύ σωστά είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη στιγμή, στις 25 Ιουνίου μάλλον, η κάλπη θα είναι άδεια. Έχουμε μηδενίσει το κοντέρ και ξεκινήσαμε από την αρχή. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει. Είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει προοπτική και είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο μπορεί να σώσει τα προβλήματα των πολιτών, να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς δίνουμε την καλύτερο δυνατό αγώνα προς την κατεύθυνση αυτή και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλουμε να ανακόψουμε είναι την παντοδυναμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης βγει παντοδύναμος από αυτή την ιστορία, πολλά δεινά μπορούν να επέρθουν στη χώρα, μεταρρυθμίσεις τις οποίες ο ίδιος, χωρίς να τις εγκεκριμενοποιήσει, προανήγγειλε την Κυριακή των εκλογών, ακόμα και την αλλαγή του συντάγματος, εφόσον πλέον θα έχει 180 βουλευτές, περί της οποίας έκανε λόγο ο κύριος Γεωργιάδης. Θέλουμε να ανακόψουμε αυτή την παντοδυναμία σε κάθε περίπτωση. Μπροστά μας όμως είναι ο στόχος να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί θεωρώ ότι μπορούμε. Μετά, που φαντάζομαι θα συνεισφέρει στην συζήτηση αυτή και θα την τροφοδοτήσει σε ένα μεγάλο βαθμό ή θα την προκαλέσει το αποτέλεσμα, θα τα συζητήσετε όλα? Ασφαλώς. Γιατί κάποιες αμφισβητήσεις ακόμη και για τον Αλέξη Τσίπρα υπήρξαν. Προφανώς εσείς, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή την αναμέτρηση, δεν θα μου πείτε ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας, αλλά κάποιοι μπορεί να το βάλουν αμέσως μετά τις εκλογές. Θα ήταν αυτοκτονικό να το βάλετε τώρα. Σαφέστατα, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ότι, και το πιστεύω πραγματικά και το λέω. Ότι η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό λοιπόν ας το αντιληφθούν και κάποιοι που κάνουν δεύτερες σκέψεις, ότι χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα να ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν μπορεί το συγκεκριμένο κόμμα να προχωρήσει με προοπτική κυβερνησιμότητας. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που θέλουν να γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%. Γιατί από κάτι μια τέτοια εξέλιξη και από το να μην ηγείται ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Ελλάδα, η χώρα και οι Έλληνες πολίτες μόνο να χάσουν έχουν, τίποτα άλλο. Είστε τσιπρικοί, έτσι, μέχρι το μεδούλι. Ο λόγος για τον οποίο εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, διότι θεωρώ ότι είναι ένας χαρισματικός πολιτικός. Πιστεύω πάρα πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, πιστεύω στις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα και σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι και ένας έντιμος πολιτικός. Για μένα αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Και έχει μεγάλη σημασία. Εμένα μου το έχετε πει ιδιωτικά, το έχετε με άλλες διατυπώσεις πει και δημόσια. Μένει να δούμε πώς θα τα γράψει η ιστορία αμέσως μετά τις εκλογές. Ακριβώς. Τα πράγματα. Ακριβώς. Καλή δύναμη. Και να μην ξεχνούμε ποτέ ότι στην πολιτική τα πράγματα αλλάζουν, μπορούν τα πάντα να αλλάξουν. Αρκεί να πιστέψουμε σε αυτό. Εγώ προσωπικά πιστεύω και θα δώσω τη μάχη γι' αυτό. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.